31 του μηνός, τους είχαμε στείλει ένα χαρτί μέσα και τους είχαμε επισημάνει τους κινδύνους, έτσι. Για τους εργαζόμενους που κάνουν εργασίες σε μέρη που δεν πρέπει, ανεδίκευτοι, παίρνουν όποιον άλλο και το βάζουν και κάνει ό,τι θέλουν. Έχουμε εργαζόμενους που δουλεύουν από τον εργολάβο στον άλλον, χωρίς καμιά σύμβαση εργασίας, χωρίς κάτι να τους συγκαλύπτει. Πήγαμε ένα χαρτί μέσα, το πήγαμε στην Αττικό Μετρό, στην Κοινοπραξία και στον εργολάβο. Δεν ίδρωσε καν το αυτί τους. Συνέχιζαν, έπαιρναν εργάτες αρχαιολογίας, στο μείον 3 δούλευα στα τηλεοστάσια. Να γινότανε κάτι και να γινόμασταν. Να επισημάνω και κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος που ήταν πρόεδρος της Αττικό Μετρό εδώ, όταν είχε τον έκανα μια ερώτηση κάτι δημοσιογράφη, τώρα είναι υφυπουργός, έγινε παιδιά. Έκανε πολύ καλή δουλειά και ανέβηκε. Τον είχα πει δημοσιογράφη, γιατί φωνάζει το σωματείο για τα μέτρα ασφαλείας, δεν υπάρχουν σκαλοσίες, δεν υπάρχουν κρυώματα, δεν υπάρχουν τίποτα. Γύρισε και είπε όχι, όλα καλά είναι στο μετρό Θεσσαλονίκης. Μου το λένε, λέει, τεχνική ασφαλείας. Πού είναι κύριε Τακιά όλα καλά εδώ πέρα? Γιατί γίνονται ατυχήματα συνέχεια? Κανένας, τίποτα, δεν υπάρχει ένας ελεγκτικός μηχανισμός. Πού είναι η επιθεώρηση εργασίας, δεν έπρεπε να ήταν εδώ σήμερα? Ένας εισαγγελέας βγάζει ανακοινώσεις σε ένα σωματείο, κάτι γραφική, κάτι τρελή, κάτι φαλακρή. Βγάζουν ανακοινώσεις, δεν έρχεται να με πει γιατί ρε φίλε τα λες αυτά εδώ. Στο πιο ασφαλές έργο είμαστε. Έτσι λένε κάποιοι μηχανικοί της Αττικό Μετρό. Δεν υπάρχει κανένας. Παιδιά, αν δεν προσέξετε εσείς τον εαυτό σας, δεν θα προσέξει κανένας. Αυτοί δεν μας προσέχουν, το έχουν δείξει. Όλα ξεκινάνε επειδή δεν μας έδωσε στη ζώνη μας, το κράνος μας, τα γάτια μας, τα γυαλιά μας, τα πάντα. Πόσο καιρό έχετε να πάρει τη γυλαίκα? Κάναμε ένα ντου, 5 απεργίες, τώρα τ' άλλο μας έδωσαν 5 πραγματάκια, αυτό ήταν. Πας να πάρεις γάντια, δεν έχει. Πας να πάρεις γυλαίκο, τα παιδιά που δουλεύουν κάτω, παίρνω τηλέφωνο που δεν έχουν γυλαίκα. Θα βρω ένα-δύο να τους πάω, τι ένα-δύο ρε παιδιά. Να μιλήσουμε πάλι για υπερκέρδη και μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούνε δεν είναι υπερκέρδη. Αυτό τους πείραξε που είπαμε για υπερκέρδη. Παίρνουν από παντού λεφτά, δεν δίνουν τίποτα. Να μιλήσουμε για τις εργασίες. Υποτίθεται πώς το λέτε, και αύριο τελειώνει το μετρό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μείνουμε στα μέτρα ασφαλείας. Θα απαιτήσουμε να αυξηθούν πρώτα απ' όλα ο έλεγχος και από την Αττικό Μετρό και από τους τεχνικούς ασφαλείας να έρχονται εδώ και να λένε έχεις άδεια να δουλέψεις, έχεις άδεια να κόψεις. Και να ελέγχουν όμως. Όχι έχω και να σηκώνουν να φεύγουν. Θα απαιτήσουμε πάλι σκαλοσιές, σκάλες, ό,τι χρειαζόμαστε να κάνουμε πάλι τις καταστάσεις. Ξαναπάμε μέσα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει τίποτα, παιδιά. Αν κάποιος γνωρίζει και καταλαβαίνει και παιδώνει ότι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, αυτός είναι ένας υποδόμος στο μετρό. Γιατί μετράνε από την αρχή αυτού του έργου 4 νεκρούς συναδέλφους και τόσους ακατεμένους. Και για να μην επαναλαμβάνουμε, καταλαβαίνουμε όλοι μας σε ποια βάση γίνεται αυτή η απέραντη κοιλάδα των τεμπών που σου λέει ο εργολάβος ότι βιάζεται να βγει δουλειά, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο. Άρα πάνω σε αυτή τη βάση ξεχνάμε και τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, ξεχνάμε το ένα, ξεχνάμε το άλλο και μετά σου ζητάνε και την ευθύνη εσένα σαν οικοδόμο, σαν εργαζόμενο, ότι ήταν δικιά σου ευθύνη που σ' ακατεύτηκες, που πέθανες. Το θέμα είναι, συνάδελφοι, τώρα επειδή αυτά είναι γνωστά, το θέμα είναι τώρα η οργάνωση, η διεκδίκηση και πάλι η δικιά σας. Και εμείς θέλουμε να διαβεβαιώσουμε και σαν σωματείο και το δικό μας, αλλά συνολικά οι εργαζόμενοι της πόλης, ότι είμαστε μαζί σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε τις διεκδικήσεις σας ή που έχουμε εμπνευστεί από την πάλη που έχετε κάνει, γιατί έτσι κι αλλιώς, συνάδελφοι, και πρέπει να το κρατήσουμε, μιλάμε για ένα έργο συμβολικής σημασίας που έχουν περάσει 10 και βάλει κυβερνήσεις, που αποδεικνύει στην πράξη ότι όλα αυτά που μας λένε για την ανάπτυξη τους που έρχεται, που είναι αποτέλεσμα της δικής μας εργασίας, ότι μεταφράζεται στους εργαζομένους με μείωση των απολαβών στο σημείο 40% του μεροκάματο και με νεκρούς και σακατεμένους εργάτες. Και αποδεικνύεται στην πράξη και με τις διεκδικήσεις σας και το σχεδιασμό που πρέπει να βάλετε και να ενισχύσετε σήμερα εδώ, και εσείς ξέρετε πολύ καλά πώς, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Και αυτό που θέλουμε να διαβεβαιώσουμε, ότι είμαστε μαζί σας, δεν είναι απλά θέμα ηθικό που σηκώνεται η τρίχα σε κάθε εργαζόμενο όταν ακούει για σακατεμένο και νεκρό, που έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά είναι θέμα
ότι έχουμε και εμείς κοινά προβλήματα σαν μισθωτή τεχνική, ότι πολλοί συνάδελφοί μας που απασχολούνται σε έργα σαν τεχνική ασφαλείας πολλές φορές τους βάζουν να είναι ουσιαστικά οι αυτοφοράκηδες από την εργοδοσία που πιέζουν να βγει το έργο και όντως να αναλαμβάνουν ίδιοι τις ευθύνες. Άρα τα αιτήματα που έχουν σχολιαστεί και μπαίνουν και στις ανακοινώσεις σας είναι δίκαια. Θέλουμε και εμείς να το στηρίξουμε και το επόμενο διάστημα να είμαστε σε καλύτερη επαφή, να δούμε μια πρωτοβουλία, ένα σχεδιασμό για να μπορέσουμε από κοινού να διεκδικήσουμε μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους, την ενίσχυση του σώματος επιδείωσης εργασίας και τα λοιπά, όπως εσείς οι ίδιοι τα ξέρετε καλύτερα.